χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, την πρώτη, και θα διαβάσουμε από το τρίτο κεφάλαιο στη σελίδα 1008. Σελίδα 1008, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, πρώτη, και κεφάλαιο 3, γάμα. Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς αρχικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ούχι ύστερε αντροφήν, διότι δεν ειδήναστε έτη να δεχθείτε αυτήν, αλλά δε τώρα δίναστε έτη. Επειδή άτης αρκικοί είστε, διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει τι εγώ είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολώ, δεν είστε σαρκικοί. Τι λοιπόν είναι ο Παύλος και τι ο Απολός, παραδιάκονοι, δια των οποίων επιστέψατε και όπως ο Κύριος έδωκεν εις έκαστον. Εγώ εφύτευσα, ο Απολός επότισε και ο Θεός ύφξησεν, ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων και ο ποτίζων είναι εν, και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτού μισθών κατά τον κόπον αυτού, διότι του Θεού είμεθα συνεργή, σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Εγώ κατά τη χάρη του Θεού του ειδωθήσα εις εμέ, ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον έθεσα, άλλος δε επικοδομή. Έκαστος όμως σας βλέπει πώς επικοδομή. Διότι θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε της επικοδομή επί το θεμέλιον τούτο, χρυσόν, άργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμι, εκάστου το έργον θέλει φανερωθεί, διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό. Επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργον εκάστου, οποίον είναι. Εάν το έργο τεινός το οποίον εποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν. Εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Ούτως όμως θέλει σωθεί, πλην ούτως ως διαπυρός. Δεν εξεύρετε ότι είστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν της φθείρει το ναόν του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ως της είστε εσείς. Μη δι σας μη εξαπατάει αυτόν. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι σοφός εν το κόσμο τούτο, ας γίνει μωρός δια να γίνει σοφός. Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία παρά το Θεό, επειδή είναι γεγραμμένον ώστε συλλαμβάνει τους σοφούς εν την πανουργία αυτών, και πάλι ο Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών ότι είναι μάταιοι. Ώστις μη δι σας μη καυχάτε εις ανθρώπους, διότι τα πάντα είναι ημών. Είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κηφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε παρόντα, είτε μέλλοντα, τα πάντα είναι ημών, σεις δε του Χριστού, ο δε Χριστός του Θεού. Αμήν. Συνεχίζοντας να απευθύνεται ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, αναφέροντας και διαχωρίζοντας τους πνευματικούς από τους σαρκικούς, καθώς είπε ότι ο σαρκικός άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, γιατί είναι μωρία σε αυτόν και δεν μπορεί να τα καταλάβει, διότι πνευματικός κατανοούνται. Ο δε πνευματικός άνθρωπος κατανοεί κάθε έναν. Αυτός δε από κανέναν δεν μπορεί να γίνει κατανοητός, διότι είναι γεγραμμένο ποιος γνώρισε το νουν του Κυρίου ώστε να διδάξει αυτόν, και εμείς έχουμε το νουν του Χριστού ώστε μπορούμε να γνωρίζουμε τις σκέψεις αυτού, και σε αυτούς που έδωκε το Πνεύμα το Άγιο δια Πνεύματος Αγίου, ο Θεός αποκαλύπτει αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε, ότι ον δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν. Στρέφοντας λοιπόν πάλι την προσοχή του Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, τους είπε: «Και εγώ, αδελφοί Κορίνθιοι, δεν μπόρεσα να μιλήσω προς εσάς σαν προς πνευματικούς ανθρώπους, αλλά σαν σαρκικούς, σαν νήπια Θεού». Και στην επιστολή του προς Εβραίους διευκρινίζει ο Απόστολος Παύλος, και αν θέλετε να το δούμε, είναι σελίδα 1062, ποιος είναι ο σαρκικός και ποιος είναι πνευματικός, και γιατί ονομάζει τους μεν, τους σαρκικούς, τους ονομάζει νήπια εν Χριστώ Ιησού.
Διαβάζω λοιπόν από το 5ο κεφάλαιο και το 12 εδάφιο. Απευθυνόμενος ο Απόστολος Παύλος τώρα προς τους Εβραίους. Επειδή ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είσαστε διδάσκαλοι, όμως έχετε πάλι χρίαν να σας διδάσκει τις τα αρχικά στοιχεία των Λόγων του Θεού και καταντήσατε να έχετε ανάγκη γάλακτος και όχι στερεάς τροφής. Ό,τι ακριβώς είπε και στους Κορινθίους. Σας επότισα γάλα, όχι στερεά τροφή. Η ένδειξη και η απόδειξη. Διότι πάσο μετέχον γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης επειδή είναι νήπιος. Δεν έχει εμπειρία, είναι άπειρος. Στη δύναμη του λόγου του Θεού, στη δύναμη του λόγου της δικαιοσύνης. Είναι όπως ένα νήπιο παιδί και η νηπιακή ηλικία είναι από 2-3 ετών μέχρι 5-6. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να έχουν πείρες και είναι φυσιολογικό 2-3-4-5 χρονών να συνεργάζεσαι με το παιδί σου σαν να είναι νήπιο. Όταν όμως το παιδί πάει 7-8-10-15, τότε είναι αφύσικο. Είναι αρρωστημένη η κατάσταση να συμπεριφέρεσαι και ιδιαιτέρως να συμπεριφέρεται το παιδί σου σαν να είναι ήπιο, νήπιο. Μάλιστα εμείς οι άνθρωποι λέμε μπεμπεκίζει αυτός, κάνει το μικρό. Δεν είναι λογικό, δεν είναι φυσιολογικό, αντιθέτως. Τον τελείων όμως είναι η στερεά τροφή, οι οποίοι κατά συνήθεια πλέον έχουν τα αισθητήριά τους γεγυμνασμένα, είναι έμπειροι, ώστε κατά συνήθεια τα αισθητήριά τους είναι γεγυμνασμένα και μπορούν να διακρίνουν το καλό και το κακό. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος είναι άπειρος στο Λόγο του Θεού, νήπιος εν Χριστώ Ιησού, είναι σαρκικός γιατί δεν έχει πείρες στην παρουσία του Θεού, δεν έχει πείρες στο λόγο της δικαιοσύνης του Θεού, δεν έχει πείρες στις ενέργειες του Θεού, ενώ αντίθετα ο τέλειος, όπως λέει ο λόγος του Θεού, ο οποίος τρέφεται με στερεά τροφή, όχι με την αρχική διδασκαλία, αλλά με στερεά τροφή, έχει εμπειρίες πολλές, ώστε από συνήθεια πια τα αισθητήριά του ανταποκρίνονται, ώστε χωρίς μεγάλη προσπάθεια και σκέψη και να μην σκανδαλίζεται και να μην πέφτει και να μην χάνει το δρόμο του, αλλά αντιθέτως να μπορεί να διακρίνει εύκολα, άμεσα το καλό και το κακό. Να έχει δηλαδή τα χαρακτηριστικά που έχει το Πνεύμα το Άγιο, καθώς είναι το Πνεύμα το Άγιο Πνεύμα Σοφίας και συνέσεως, δηλαδή η σοφία γνωρίζει το θέλημα του Θεού, σύνεση γνωρίζει πώς μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού, είναι πνεύμα βουλής και δυνάμεως, θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, έχει πνεύμα βουλής, Πνεύματος Αγίου, θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και δυνάμεως και μπορεί. Δεν είναι σαν το φύλλο που το φυσάει ο άνεμος, αλλά είναι σαν βράχος στερεωμένος σε βράχο. Είναι χτισμένος το σπίτι του, η ζωή του πάνω στο βράχο τον αιώνιο. Τέλος είναι πνεύμα ευσεβίας και γνώσεως, ευσεβίας γιατί το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα και γνωρίζει όχι μόνο το θέλημα του Θεού αλλά και το σχέδιο του Θεού. Και τέλος πνεύμα φόβου Κυρίου, όπου είναι οξύνους εις των φόβων του Κυρίου για να μπορεί να διακρίνει και να κρίνει όχι κατά την όψη αλλά κατά το θέλημα του Θεού και με ευθύτητα να κρίνει και να υπερασπίζεται το δίκαιο όταν εκπίπτει. Αγαπάει τη δικαιοσύνη, φυλάτει την αλήθεια και περπατάει όπως ακριβώς θα περπάταγε ο Θεός εν σωματική μορφή εδώ,
διοικούμενος δηλαδή από το Πνεύμα το Άγιο. Όμως ο Απόστολος Παύλος πάλι προς τους Κορινθίους τους λέει, είσαστε νήπιοι, δεν ξέρετε πώς να διαχειριστείτε, πώς να αντιμετωπίσετε απλά πράγματα, δεν ξέρετε πώς να αντιμετωπίσετε τους φθόνους, τις έρηδες, τις διχόνοιες, τις ακαταστασίες. Δεν έχετε την πείρα του λόγου της δικαιοσύνης, αλλά περπατάτε κατά άνθρωπο, γι' αυτό και είσαστε σαρκικοί. Δηλαδή, για να τους επιβεβαιώσει αυτά τα οποία βλέπει ο Απόστολος Παύλος στη ζωή των Κορινθίων που δεν αρέσουν στο Θεό, τους λέει, δεν είσαστε λοιπόν σαρκικοί, αφού ακόμη μεταξύ σας υπάρχουν φθόνοι, έρηδες, διχόνοιες, δεν είσαστε σαρκικοί, δηλαδή δεν περπατάτε κατά άνθρωπο. Γιατί ο πνευματικός άνθρωπος δεν ερίζει, δεν φθονεί, δεν έχει διχόνοια μέσα του, γιατί διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο και γκρεμίζει, καταστρέφει τα έργα της σαρκός δια του Πνεύματος του Αγίου. Και αποδεικνύεται αυτό γιατί υπάρχει διχοστασία μέσα σας, χώρισμα. Κάποιοι από σας λένε ότι εγώ είμαι του Παύλου, άλλοι λένε εγώ είμαι του Απολό, άρα δεν είσαστε σαρκικοί και περπατάτε σύμφωνα με τους ανθρώπους, κατά το Πνεύμα το ανθρώπινο. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να μείνουμε λίγο, γιατί ένας μεγάλος πειρασμός στους χριστιανούς πάσης ηλικίας είναι όταν αντιμετωπίζουν εύκολες ή δύσκολες καταστάσεις, προκλήσεις ή προσκλήσεις και ανταποκρίνονται με τη λογική του σκέψη και με την ανθρώπινη σοφία. Και δεν έχουν καταλάβει ότι αυτό οπωσδήποτε θα τους φέρει σε αδιέξοδο. Γιατί όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τις σκέψεις του, τα επιχειρήματά του, τα λογικά, τα ανθρώπινα, ένα είναι απολύτως βέβαιον, ότι θα βρεθεί σε αδιέξοδο και προς το χειρότερο. Αδιέξοδο και χειρότερο ακόμη. Σε αντίθεση με τον άνθρωπο ο οποίος έχει αναγνωρίσει την αδυναμία του, την ανθρώπινη, να παίρνει σωστές αποφάσεις, να κάνει σωστές επιλογές, καθώς είναι γεγραμμένο οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και οι οδοί μου δεν είναι οδοί σας, έχει κατανοήσει ότι από μόνος του δεν μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις, γι' αυτό και ζητάει βοήθεια από το Θεό. Προστρέχει στην προσευχή στον Ιησού Χριστόν, ζητώντας βοήθεια. Και ο Χριστός είναι βοήθεια ετοιμοτάτη στους εξητούντας Αυτόν. Και όταν οι αποφάσεις μας είναι μετά από προσευχή και ιδιαιτέρως μετά από εξήτηση οδηγίας Πνεύματος Αγίου, τότε τα αποτελέσματα στη ζωή μας θα είναι πάντοτε ευλογημένα. Ο άνθρωπος πια δεν θα παίρνει λανθασμένες αποφάσεις, αλλά και δεν θα βιώνει εν φαντασία καταστάσεις στη ζωή του. Δηλαδή δεν θα περιμένει πράγματα τα οποία δεν θα έρχονται και δεν θα εξητά πράγματα τα οποία δεν θα έρχονται. Θα είναι ένας άνθρωπος που δεν θα πετάει στα σύννεφα, αλλά θα είναι ένας άνθρωπος που θα περπατάει ακριβώς στα ίχνη του Χριστού, καθώς θα διηγείται και θα οδηγείται δια Πνεύματος Αγίου. Και για να μην φανταστούμε μέσα στο μυαλό μας ότι η οδηγία και η διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου είναι κάτι που θα ακούμε φωνές, θα ξέρω εγώ οτιδήποτε πνευματικό, μεγάλο, σπουδαίο, το οποίο δεν μπορούμε εμείς, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν μπορούμε εμείς. Αλλά να μην χάσουμε την απλότητα, την «Ε Χριστώ Ιησού», γιατί ο Θεός έχει τη δυνατότητα να μας οδηγεί με εύκολους και κατανοητούς για μας τρόπους, αλλά μόνο όταν τον εξητούμε. Μόνο όταν τον εξητούμε.
Μόνο όταν ταπεινώσουμε τη σκέψη μας και πούμε δεν μπορούμε, αλλά εσύ Θεέ μου μπορείς να κάνεις τα πάντα για μας. Και ο Θεός θα το κάνει. Αντιθέτως, εάν βλέπουμε στη ζωή μας και ιδιαίτερα στην καρδιά μας και στο περιβάλλον μας στο οποίο ζούμε φθόνο, έρηδα, θυμό, αγριάδα, κακία, μίσος πολλές φορές, αντιπαράθεση, ανταγωνισμό, τότε να είμαστε βέβαιοι επί το λόγο του Κυρίου ότι η συνέχεια της ζωής μας δεν θα είναι μέσα στην παρουσία και την ευλογία του Θεού, αλλά θα είναι μέσα στην ταλαιπωρία, ακόμη και στη δοκιμασία την οποία ο Θεός θα επιτρέψει για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε, να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε στο Θεό και στην εξήτηση του Πνεύματος του Αγίου, και τότε τα πράγματα θα διορθωθούν. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος διόρθωσης. Δεν υπάρχει σοφία ανθρώπου που να μπορεί να διορθώσει τα πράγματα. Αλλά δεν υπάρχει και θαύμα Θεού που να επέμβει και να διορθώσει τα πράγματα αν δεν υπάρχει εξήτηση, αφού προηγηθεί η ταπείνωση, ώστε το αίμα του Χριστού να καθαρίσει μάσα από πάσης αμαρτίας. Και επαναλαμβάνω μια φορά ακόμη, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό, όσο βλέπουμε μέσα στην καρδιά μας έρηδα, φθόνο, ανταγωνισμό, θυμό, να μας καταλαμβάνει αδικία, να μας πνίγει το δίκιο μας, δεν πρέπει να ελπίζουμε και να περιμένουμε διόρθωση των πραγμάτων. Χειροτέρευση και μάλιστα άμεση και πολλές φορές άκρος επώδυνη. Γι' αυτό ο Θεός μας δίνει το Λόγο Του, με το Λόγο Του μας διδάσκει, ώστε να μπορούμε υποτεταγμένοι στην παιδεία του Κυρίου, στην ουθεσία του Κυρίου, να αλλάξουμε πορεία και δρόμο, για να μην είναι υποχρεωμένος ο Θεός να μας περάσει από την παιδεία Του και να μας αναγκάσει να αλλάξουμε δρόμο, εάν πιστούμε. Γιατί αν μας πιάσει και το πείσμα το ανθρώπινο και δεν πειθόμεθα ούτε στην ουθεσία αλλά ούτε και στην παιδεία του Κυρίου, ούτε δηλαδή στον αγαθό Λόγο του Θεού αλλά ούτε και στην ταλαιπωρία που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, τότε τα πράγματα θα γίνονται όλο και πιο χειρότερα και όλο και πιο επικίνδυνα. Κατά το Λόγο του Κυρίου η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε εν κινδύνο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αγωνίζεται την Εκκλησία των Κορινθίων, που είναι μια πολύ ευλογημένη Εκκλησία, η οποία έχει πλουτίσει κατά πάντα στο Λόγο του Θεού και στη γνώση του θελήματος του Θεού, και κανένα χάρισμα δεν είναι μικρό μέσα στην Εκκλησία αυτή ή υπάρχει έλλειψη χαρισμάτων, είναι πλήρης χαρισμάτων Πνεύματος Αγίου. Παρόλα αυτά είναι μια Εκκλησία που αποτελείται από αδελφούς σαρκικούς, γιατί δεν στρέφουν το βλέμμα τους μέσα στην καρδιά τους να δούνε την κατάστασή τους. Και έτσι, με επιχειρήματα πάλι μέσα από το Λόγο του Θεού, ο Απόστολος Παύλος προσπαθεί συνεχίζοντας να αλλάξει λογική και νοοτροπία σε αυτά τα ευλογημένα αδέλφια της Εκκλησίας Κορίνθου. Γιατί λέτε εγώ είμαι του Παύλου και εγώ είμαι του Απολλώ? Γιατί διαχωρίζεστε? Ποιος είναι ο Παύλος? Ποιος είναι ο Απολλός? Δεν είναι οι διάκονοι που ο Θεός χρησιμοποίησε για να πιστεύσετε κατά το έργο που ο Θεός έδωσε στον κάθε έναν από αυτούς? Γιατί εσείς προτιμάτε τον έναν από τον άλλον? Δεν είναι και οι δυο διάκονοι του Θεού, ευλογημένοι δούλοι του Θεού, δια των οποίων επιστέψατε κατά το έργο το οποίο έδωσε ο Θεός αυτούς, ώστε εγώ εφύτευσα και ο Απολλός επότισε? Γιατί πρέπει κάποιος να φυτεύει
αλλά και κάποιος πρέπει να ποτίζει. Έξω στη φύση, πολύ περισσότερο μέσα στα πνευματικά στην Εκκλησία του Χριστού. Κάποιος ομολογεί, ευαγγελίζει, κηρύττει και κάποιος επιμελείται, φροντίζει, περιθάλπτει. Αλλά τι όμορφα το λέει για τον εαυτό του πρώτα απ' όλα ο Απόστολος Παύλος. Αλλά ποιος είναι ο Παύλος και ποιος είναι ο Απολλός? Έκαναν αυτά που ο Θεός έδωσε σε αυτούς ικανότητα να κάνουν. Δεν είναι όμως αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι ο Θεός αύξησε. Δεν είναι το σημαντικό τι έκανες και τι κάνω. Το σημαντικό είναι τι θα κάνει ο Θεός. Και εδώ είναι το μεγάλο λάθος μας, αδελφοί. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι το σημαντικό δεν είναι να εργάζεσαι το έργο του Θεού στο έργο του Θεού, αλλά είναι ο Χριστός να σε προσκαλέσει και να σε αποστείλει και να σε χρησιμοποιήσει στο έργο του. Δεν είναι τι κάνεις εσύ, αλλά είναι τι κάνει ο Θεός με σένα. Δεν είναι τι θα κάνεις εσύ, αλλά τι θα κάνει ο Θεός σε σένα. Είναι τελείως διαφορετική νοοτροπία και σκέψη και λογική. Έκανα, θα κάνω, γιατί δεν έκανε και τι θα κάνει. Λάθος ερωτήσεις, λάθος θέσεις, λάθος αντιπαραθέσεις. Το σωστό είναι τι έκανε ο Θεός και Κύριέ μου για να δω τι θα κάνεις τώρα. Τι θα κάνεις τώρα. Γιατί αδελφοί αγαπητοί, ό,τι και να κάνουμε εμείς, αν ο Θεός δεν το ευλογήσει, είναι καταραμένο. Ή να το πω πιο εύκολα, είναι μη ευλογημένο. Φυτεύω, ποτίζω, αν δεν αυξήσει ο Θεός, θα ξεραθεί. Ξέρετε, φύτεψα ένα δέντρο και μέσα σε 10 χρόνια έγινε 30 μέτρα. Φύτεψα κι άλλο ένα δέντρο και μέσα σε 10 χρόνια είναι 1 μέτρο. Τι γίνεται τώρα? Τι γίνεται τώρα? Αλλά αυτό να το μεταφέρουμε λίγο στα πνευματικά. Υπάρχει άνθρωπος που τον φύτευσε ο Θεός, τον ποτίζει ο Θεός με το Λόγο Του, με το Πνεύμα Του Άγιο, αλλά δεν αυξάνει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός δεν τον αυξάνει. Είναι προσωπολήπτης ο Θεός? Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Κάτι συμβαίνει με τον άνθρωπο, κάτι συμβαίνει με το δέντρο. Και ρώτησα, τι γίνεται, γιατί αυτό το δέντρο δεν μεγάλωσε? Και υπάρχουν πολύ σοβαρές αιτίες. Πρώτον, βρήκε βράχια κάτω και δεν μπορούν να μεγαλώσουν οι ρίζες. Και αν δεν βρει διέξοδο, δεν βρουν διέξοδο οι ρίζες, το δέντρο δεν μεγαλώνει. Δεύτερον, το χώμα δεν ήταν καλό. Ήτανε σχεδόν σαν μπάζα. Βλέπετε αδελφοί αγαπητοί, ότι κάποιος πρέπει να μας φροντίζει. Κάποιος πρέπει να μας περιποιείται. Μου είπε ένας αδελφός που ξέρει, λίπασμα έριξες? Λέω, όχι, τι είναι αυτό? Λέει, πρέπει κάθε μήνα, αν θυμάμαι καλά, να ρίχνεις λίπασμα. Να δεις πώς θα μεγαλώσουν. Και ξέρετε, το λίπασμα ο Θεός το δείχνει στον καθέναν από εμάς. Αλλά πρέπει να ζητάς. Ο Θεός θέλει. Ο Θεός μπορεί. Αλλά και εμείς πρέπει να ζητάμε. Δεν μας λέει μη ζητάτε και θα βρείτε. Αλλά μας λέει ζητείτε και θέλετε βρει. Δεν μας λέει μην αιτείτε και θα σας δίνετε. Αλλά αντιθέτως μας λέει αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς προσευχή και χωρίς εξήτηση. Τίποτα δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Τίποτα.
Και ιδίως όταν ο άνθρωπος ασχολείται με διάφορα πράγματα εκτός από αυτά που πρέπει να ασχολείται. Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, να μας οδηγεί, να μας κατευθύνει μέσα σε αυτό που ο Θεός ενδιαφέρεται να χαρίζει στους ανθρώπους. Ώστε λοιπόν ο Παύλος φύτευσε, ο Απολλός πότισε, ο Θεός αύξησε, αλλά δεν είναι τίποτα ούτε ο Παύλος ούτε ο Απολλός αν δεν αυξήσει ο Θεός. Και αυτοί οι δυο θα πρέπει να είναι ένα. Και αυτός που ποτίζει και αυτός που φυτεύει. Δεν μπορεί να ποτίζει και να φυτεύει το ίδιο δέντρο, να ποτίζουν και να φυτεύουν το ίδιο δέντρο δύο άνθρωποι και να είναι τσακωμένοι μεταξύ τους. Δεν γίνεται, τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Αλλά εκεί που ο Θεός ευαρεστείται και είναι το μεγάλο μυστικό που θα κάνει το Θεό να χαίρεται και να σε ευλογεί. Βεβαίως να σε χρησιμοποιεί ο Θεός, βεβαίως να εργάζεσαι έτσι όπως ο Θεός θέλει, βεβαίως να μην είσαι προπετής και προπορεύεσαι, αλλά να αφήνεις το Θεό να προπορεύεται, βεβαίως να έχεις ζήλο, αλλά το μυστικό της ευλογίας είναι, αδελφοί αγαπητοί, ο κόπος. Ο κόπος. Και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτού μισθόν κατά τον κόπον αυτού. Ο κόπος είναι το μεγάλο μυστικό. Για το έργο του Θεού. Το έργο του Θεού δεν γίνεται ξεκουραστά, ούτε μπορεί να γίνει ξεκουραστά. Το έργο του Θεού γίνεται με κόπο. Και πιο σωστά, δεν πρέπει να γίνεται ξεκούραστα, πρέπει να γίνεται με κόπο. Τι σημαίνει? Όχι όποτε μπορείς να ξεκουραστώ λίγο και μετά, αλλά ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι έτοιμος όποτε τον φωνάξει ο Θεός, και αυτό είναι κρίσιμο σημείο. Ξέρετε γιατί διάλεξε τον Ιωσήφ και του εμπιστεύτηκε τη Μαρία, την Παρθένο, που θα γεννήσει τον Ιησούν? Γιατί είχε αυτό το χαρακτηριστικό. Όποτε του μίλαγε, αμέσως ανταποκρινότανε. Αμέσως ανταποκρινότανε. Όποτε έβλεπε την ανάγκη, αμέσως την κάλυπτε. Όποτε έπαιρνε το μήνυμα από το Θεό, αμέσως το εκτελούσε. Σε αυτό ιδιαιτέρως ευαρεστείται ο Θεός, γιατί αυτό περιέχει τη σοφία του Θεού. Περιέχει το πώς, το πότε, το πού και το τι ακριβώς. Που δεν το ξέρει ο άνθρωπος. Τι ακριβώς, μόνο ο Θεός θα σου πει. Πώς ακριβώς, μόνο ο Θεός θα σου πει. Πότε ακριβώς, μόνο ο Θεός θα σου πει. Και πού ακριβώς, μόνο ο Θεός θα σου πει. Αλλά για να εκμεταλλευτείς πλήρως όλα όσα έχει, και να απολαύσεις όλα όσα έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα, πρέπει να περπατάς απόλυτα σύμφωνα με το Λόγο Του, στο πώς, στο πότε, στο πού και στο τι. Αλλά αυτό προϋποθέτει κόπο. Προϋποθέτει εγρήγορση, αγρύπνια. Προϋποθέτει προσεκτικότητα. Και ιδιαιτέρως προϋποθέτει προσευχή. Γιατί στην προσευχή θα έρθει ο Θεός να σου πει. Γιατί τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν δεν είναι απλά.
Παραδείγματος χάρη έχεις να αντιμετωπίσεις τη γυναίκα σου που ακόμη δεν έχει δεχθεί το Χριστό. Το παιδί σου το οποίο είναι δύσκολο. Ο άντρας ο οποίος είναι πολλές φορές ανυπόφορος. Αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αν δεν υπάρχει απόλυτη οδηγία και ευλογία. Αφενός μεν από το Θεό, αλλά και απόλυτη υπακοή, εγρήγορση, προσεκτικότητα και προσευχή από τον άνθρωπο. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτό, θα σου πει ο Θεός κάνε τώρα, θα κάνεις αύριο και δεν θα βγαίνει. Και είναι φοβερό να σου μιλάει ο Θεός να κάνεις, να το κάνεις και να μην βγαίνει, γιατί δεν ήσουν προσεκτικός. Δεν ήσουν προσεκτικός πώς και πότε. Του είπε ο Θεός του Ιωσήφ, σήκω και φύγε, γιατί σήμερα ζητούν την ψυχή του παιδιού ο Ηρώδης. Πριν ξημερώσει, ενώ είδε το ενύπνιο, πήρε τη Μαριάμ και έφυγαν. Δεν κάθισε να το σκεφτεί, αλλά πήρε τη Μαριάμ και έφυγε. Έπειτα χρειάζεται επιμονή και η επιμονή έχει κόπο. Πότε θα κάνει χάρη ο Θεός? Σήμερα? Όχι. Αύριο? Δεν έκανε και αύριο. Μεθαύριο? Δεν έκανε και μεθαύριο. Δεν πάω αντιμεθαύριο. Και αντιμετάβριο έρχεται, στέλνει ο Κύριος. Και μένει στην απελπισία και στην απογοήτευση. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπομονετικός και επιμένει, δηλαδή κοπιάζει, θα πάρει το μισθό του. Θα έχει αντιμισθία. Κατά τον κόπο του θα έχει αντιμισθία. Εγώ το έχω ζήσει και για τον εαυτό μου αλλά και για άλλους. Έρχονται μια μέρα, τίποτα. Δεύτερη μέρα, τίποτα. Τρίτη μέρα, τίποτα. Τέταρτη μέρα, αγανακτούνε. Την πέμπτη μέρα, ο Θεός το στέλνει. Και ο άνθρωπος έχασε. Για μια μέρα. Για τον κόπο μιας μέρας. Γιατί το μυαλό του δούλεψε ανοήτως. Αφρόνος, σαρκικά και εν αμαρτία. Εν τέλει, εν αμαρτία. Και έχασε τις ενέργειες του Θεού στη ζωή του. Αδερφοί αγαπητοί, ένα ωραίο χαρακτηριστικό που έχει ο Θεός για μας είναι υπομονή. Είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό για το οποίο λέει ότι έχουμε ανάγκη υπομονής, ώστε τότε μόνο μπορούμε να συνεχίζουμε, όχι να κάνουμε μια φορά, να συνεχίζουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού για να απολαύσουμε τις υποσχέσεις του Θεού. Δηλαδή, σου υπόσχεται ο Θεός, ελπίζεις, περιμένεις, χάνεις την υπομονή σου, έρχεται και το χάσες. Και κάποια κοπέλα με έχει ρωτήσει πόσο καιρό να κάνω υπομονή. Πόσο καιρό να μακροθυμώ. Και η απάντηση είναι μέχρι να έρθει ο Χριστός. Μέχρι να έρθει ο Χριστός. Πολλοί είναι. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Ξέρετε ποιοι χάσανε την υπομονή τους? Ο Αρών και οι Ισραηλίτες που είχε ανέβει ο Μωυσής επάνω στο όρος να πάρει, να συναντήσει τον Θεό και να πάρει τον νόμο, και λέει βράδυνο Μωυσής, μα χάθηκε, είπαν άλλοι, δεν θα ξαναγυρίσει. Κοιτάξτε τώρα λόγια, βράδυνε, χάθηκε, δεν θα ξαναγυρίσει, το αποτέλεσμα να κάνουμε άλλους θεούς. Φοβερό δεν είναι? Για 40 μέρες. Και δεν απογοητευτήκαν οι 40. Στις 30, ξέρω εγώ, δεν λέει. Στις 35, στις 38, για 2 μέρες. Τι κρίμα. Και κάναν άλλους θεούς. Τα βάλανε με τον Μωυσή. Τα βάλανε με τον Θεό. Και κάναν Θεό ένα μοσχάρι. Και εκεί που προσκυνούσαν και λάτρευαν τον Κύριο των δυνάμεων,
μετεστράφει, διεφθάρει ο νους και η καρδιά τους και λάτρευαν ένα μοσχάρι. Μοσχάρι μας, εσύ είσαι ο Θεός μας, έλα να γυρίσουμε πίσω στην Αίγυπτο. Γιατί είπανε βράδυνε, χάθηκε ο Μωυσής, δεν θα έρθει. Θα έρθει αδερφή, θα έρθει, έρχεται. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου του ποιήσαντος στον ουρανό και τη γη. Θα έρθει, έρχεται. Αλλά όταν θα έρθει, θα είσαι εκεί. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Ο κόπος και η υπομονή που έχει απόλυτη σχέση με τον κόπο. Γιατί όλους εμάς ο Θεός μας χρησιμοποιεί, μας θεωρεί συνεργάτες Του. Για σκέψου αδερφέ, αδερφή, να σε θεωρεί ο Θεός, ο Χριστός, συνεργό Του και εσύ να θέλεις να ξεκουραστείς και εσύ να βαριέσαι. Αν έρθει ένας μεγάλος βιομήχανος και σου πει σε κάνω, βοηθώ μου σε όλες αυτές τις βιομηχανίες που έχω, τι χαρά θα κάνεις. Βοηθός μου και τι θα κάνω. Τίποτα, εγώ θα κάνω και εσύ θα είσαι βοηθός μου. Τίποτα δεν θα κάνεις. Θα κάνεις ό,τι σου λέω. Και να έρθει η στιγμή που θα σε χρειαστεί και να του πεις βαριέμαι τώρα. Τώρα βαριέμαι. Ή αγρώνει γόρασα. Έχω χωράφια πολλά. Έχω υπάρχοντα και πρέπει να τα φροντίσω. Οι πέντε ζεύγοι βοών έχω και πρέπει να τα δω. Έχω δουλειά. Πολλή δουλειά. Δεν μπορώ να την αφήσω. Δεν περιμένει η δουλειά. Η γυναίκα είναι υφεύθυνη. Έχω και οικογένεια. Θα αφήσουμε την οικογένειά μας. Θα αφήσουμε τα παιδιά μας. Θα αφήσουμε τη γυναίκα μας. Λες και ο Θεός θέλει να αφήσεις τα υπάρχοντά σου. Θέλεις να αφήσεις την οικογένειά σου. Ή θέλεις να αφήσεις, ή θέλει να αφήσεις τη δουλειά σου. Αντιθέτως θέλει όλα αυτά να τα ευλογήσει, μένοντας όμως στο θέλημά Του και στην υπακοή Του. Τώρα όμως πρέπει να δούμε στην πράξη τι θέλει ο Θεός από μας. Στην πράξη, στην καθημερινότητά μας. Ωραία, μας είπε ότι αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Μας είπε ότι αυτά θα πρέπει να αποφύγετε για να μην είσαστε σαρκικοί άνθρωποι. Μας είπε ακόμη ότι ο Θεός είναι ανάγκη να σε χρησιμοποιεί στο έργο Του και όχι εσύ να νομίζεις ότι εργάζεσαι στο έργο του Θεού. Και τώρα εκείνο που έχει σημασία είναι η καθημερινότητά μας, που είναι, αδερφοί αγαπητοί, ίσως και το πιο δύσκολο και το πιο σημαντικό. Εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, κατά τη χάρη του Διοθήσα εις εμέ από το Θεό, σαν σοφός αρχιτέκτον έθεσα ενώπιόν σας θεμέλιο. Και κάθε ένας από εσάς πρέπει να χτίζει πάνω σε αυτό το θεμέλιο. Και πρέπει να προσέχει πώς χτίζει σε αυτό το θεμέλιο. Τι πρέπει να προσέχει. Πρώτον, θεμέλιον άλλο δεν υπάρχει. Μην ψάξεις να βρεις άλλο θεμέλιο από το Χριστό στη ζωή σου. Θα χτίσω πάνω στη δουλειά μου. Γκρέμισε. Έκτρωμα θα βγει. Πρώτα χτίζω τη ζωή μου πάνω στο Χριστό. Τι σημαίνει αυτό. Η εμπιστοσύνη μου, η ελπίδα μου, η ζωή μου όλη εξαρτάται από τον Χριστό και τα λόγια Του. Παίρνω απόφαση στερεά. Εμπιστεύομαι. Πιστεύω τι σημαίνει. Εμπιστεύομαι ένα πρόσωπο που είναι σωτήρας, λυτρωτής, μ' αγαπάει, αλλά και τα λόγια Του που είναι μοναδικά. Εμπιστεύομαι τον Χριστό και τα λόγια Του.
και θέτω θεμέλιο στη ζωή μου το Χριστό και το Ευαγγελίο του. Τίποτα άλλο. Ούτε βιβλία, ούτε βιβλιαράκια, ούτε φιλοσοφίες, ούτε γνώμες, ούτε ανθρώπους, ούτε κανέναν άνθρωπο. Και τον Παύλο ακόμη δεν τον βλέπουμε σαν άνθρωπο, αλλά τον βλέπουμε σαν υπηρέτη του Χριστού και οικονόμο των μυστηρίων του Θεού. Δηλαδή χωρίς τον Χριστό και ο Παύλος τι είναι? Ντενεκές ξεγάνωτος. Ό,τι έχει ο Παύλος ο Απόστολος είναι η χάρη του Χριστού, η κατοικούσα εν εμή. Ξέραμε τι ήταν πριν τον Χριστό. Διώκτης, άθλιος, σκληρός, άγριος, φυλάκιζε, τιμωρούσε. Δεν θέλουμε αυτό τον Παύλο. Δεν μας ενδιαφέρει αυτός ο Παύλος. Μας ενδιαφέρει αυτός ο Παύλος που ο Χριστός τον μετέτρεψε και τον έκανε σκεύος εκλογής του. Γι' αυτό και ο ίδιος τι λέγει? Γίνεστε μιμητές μου, αλλά όπως εγώ είμαι μιμητής του Χριστού. Και μιμητέ του Θεού γίνεστε και περιπατείτε εν αγάπη. Εγώ λοιπόν, λέει ο Παύλος, έθεσα μπροστά σας ένα θεμέλιο και είναι μπροστά μας τοποθετημένο ένα θεμέλιο που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις τίποτα στη ζωή σου παρά μόνο δια του Ιησού Χριστού. Ούτε δουλειά, ούτε οικογένεια, ούτε σπουδές, ούτε τίποτα, ό,τι και να φάω, ούτε έργο Θεού, τίποτα, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις στη ζωή σου αν δεν το χτίσεις πάνω στο Χριστό. Ένα είναι το θεμέλιο, δεν υπάρχει άλλο. Σε κάθε λεπτομέρεια, σε κάθε πτυχή, σε κάθε δραστηριότητα της ζωής μας, ένα είναι το θεμέλιο, ο Ιησούς Χριστός. Είτε στη συμπεριφορά μας τη γυναίκα μας, γιατί καμιά φορά έχει παράπονα η γυναίκα μας και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, μόνο ο Χριστός μπορεί να μας δώσει να το καταλάβουμε. Και είμαστε σε αντίθεση. Όχι έτσι είναι, όχι αλλιώς είναι. Εάν εγώ χτίσω στη γνώμη μου, θα γκρεμίσω τη γυναίκα μου. Αν χτίσω στη γυναίκα μου, θα γκρεμίσω και τους γιους μας. Αν χτίσω στο Χριστό, θα οικοδομήσω την οικογένειά μου. Ένα είναι το θεμέλιο, ο Ιησούς Χριστός. Πάνω σε αυτό θα οικοδομούμε. Με αυτόν θα ξεκινάμε. Το όνομά του θα επικαλούμεθα. Τη χάρη του θα εξητούμε. Και το αίμα του θα μας αγιάζει και θα μας καθαρίζει. Αυτός είναι ο σωτήρας μας. Αυτός είναι ο φίλος μας, ο λυτρωτής μας, ο βασιλιάς μας, ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Δεν υπάρχει άλλο όνομα δοσμένο ανάμεσα σε Θεό και ανθρώπους δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν. Ένα όνομα είναι. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Κανένα, ούτε στον ουρανό ούτε στη γη. Ένα είναι το όνομα. Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και πάνω σε αυτό το θεμέλιο, τώρα κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά, και εγώ ξεχωριστά, και η γυναίκα μου ξεχωριστά, και ο πρεσβύτερος ξεχωριστά, και ο διάκονος ξεχωριστά, και ο αδερφός ο μικρός ξεχωριστά, και η αδελφούλα η μικρή ξεχωριστά, πρέπει να χτίζουμε. Να χτίζουμε τη ζωή μας. Πάνω σε αυτό το όνομα θα χτίζουμε τη ζωή μας. Αλλά να προσέχουμε τι υλικά χρησιμοποιούμε όταν χτίζουμε. Ποια είναι τα υλικά που χρησιμοποιούμε? Και ο Λόγος του Θεού λέει: χρυσάφι, ασίμι, λίθη πολύτιμη ή ξύλα, χόρτα και καλάμια. Και έχει σημασία να δούμε τι χρησιμοποιούμε, γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε υλικά που δεν καίγονται. Γιατί αυτό το οποίο χτίζουμε θα δοκιμαστεί με τη φωτιά. Θα έρθει φωτιά, θα πιάσει φωτιά. Φωτιά δοκιμασίας.
θλίψεις, τρικυμία. Θα έρθει φωτιά να το δοκιμάσει. Γι' αυτό πρέπει να οικοδομούμε με υλικά που δεν καίγονται. Όταν ξέρω ότι έρχεται φωτιά, δεν θα πάρω να χτίσω με χόρτα, με καλάμια, με ξύλα, αλλά θα πάω να χτίσω με ασίμι, χρυσάφι και λίθους πολυτίμους, που η φωτιά μάλλον καλύτερας ποιότητας θα τα κάνει. Θα τα καθαρίσει παρά θα τα κατακάψει. Γιατί η δοκιμασία ή θα αποδείξει την οικοδομή σου στερεή ή θα αποδείξει την οικοδομή σου κατεδαφιστέα. Ξέρετε τι θα πει κατεδαφιστέα? Για τα μπάζα είναι. Άχρηστο ήταν ό,τι έκανες. Άχρηστο. Περάσαν 10, 12, 15, 20 χρόνια. Άχρηστα χρόνια. Σαν το κύμα της θαλάσσης. Δείγνωμος. Μια μπροστά, μια πίσω. Μια μπροστά, μια πίσω. Μην νομίζει ο άνθρωπος, ο δείγνωμος, ότι είναι δυνατόν στη ζωή του να πάρει τίποτα από το Θεό. Μα γιατί δεν παίρνω, Θεέ μου, γιατί σε μένα δεν απαντάς? Μην νομίζει ο άνθρωπος, ο δείγνωμος, ότι είναι δυνατόν να πάρει τι από το Θεό. Γιατί μοιάζει με το κύμα της θαλάσσης που αγριεύει, πάει μπροστά να φτάσει το βουνό, αλλά γυρίζει πίσω. Λες τώρα, αυτό είναι τσουνάμι, θα φτάσει μέχρι το βουνό. Μπα, κύμα είναι. Θα πάει μέχρι εκεί που του επιτρέπει ο Θεός και θα γυρίσει πίσω. Και όλη τη ζωή μπρος πίσω. Μέσα έξω. Μέσα έξω. Μέσα, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Δεν μπορείς να κάνεις έτσι δουλειά. Δεν μπορεί ο Θεός να σε εμπιστευτεί. Τον δοξάζεις και μετά τον ονειδίζεις. Τον υψώνεις και μετά τον βλασφημείς. Τι να κάνει ο Θεός? Το έργο θα κατακαεί εάν δεν είναι χτισμένο από ασάλευτα υλικά, αμετακίνητα. Γι' αυτό τι λέει ο Απόστολος, τέλος πάντων, λόγος του Θεού. Καθαρά και εξάστερα το λέει. Θέλω να μείνετε στερεοί και αμετακίνητοι. Περισσεύονται στο έργο του Θεού, γνωρίζοντας ότι ο κόπος σας, ότι ο Θεός δεν είναι άδικος και ο κόπος σας θα έχει ανταμοιβή. Αλλά αν δεν είσαστε στερεοί, αμετακίνητοι και περισσεύονται στο έργο του Θεού, ο Θεός θα μοιάζει με άδικος σε εσάς. Δεν είναι, αλλά θα μοιάζει. Δεν μπορεί. Θα έρχεται να σε βρει και θα λείπεις. Θα τον ζητάς και δεν θα έρχεται. Και το έργο, όταν θα έρθει φωτιά, θα κατακαεί, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Και η χάρις του Θεού πάλι. Πλην, αυτός θα σωθεί ως διαπυρός. Βλέπετε, αδερφοί, ότι υπάρχει διαβάθμιση στη σωτηρία που εξαρτάται από τον κόπο, την υπομονή και το ζήλο, δηλαδή με ένα λόγο, από τα υλικά τα οποία χτίζουμε. Εγώ δει ανθρώπους πολύ ευλογημένους που μπήκαν στον ουρανό ως διαπυρός. Κατά χάρη, ούτε αυτό τους άξιζε, ούτε η σωτηρία τους ως διαπυρός τους άξιζε. Ευτυχώς που δεν είμαι εγώ ο Θεός, γιατί δεν πηγαίνανε ποτέ. Κατά χάρη, αλλά ως διαπυρός. Και το κύριο χαρακτηριστικό τους: δεν ήσαν στερεοί και αμετακίνητοι στο θέλημα του Θεού, στο έργο του Θεού, στην παρουσία του Θεού στην Εκκλησία.
σαν το κύμα που πήγαινε πέρα δόθε, πότε δόξα, πότε το αντίθετο. Ο Θεός όμως κατά χάρη τους πήρε ως διαπυρός. Όμως θέλει εμάς ο Θεός να μας πάρει και να εισέλθουμε πλουσίως, και το θέλουμε και εμείς. Αμήν αδερφοί. Το θέλουμε και εμείς. Ας θυμόμαστε. Ένα είναι το θεμέλιο, ο Χριστός. Μην ελπίζεις και μην στηρίζεις σε κανέναν άνθρωπο. Η ελπίδα σου και ο στηριγμός σου ο Χριστός. Ένα είναι το θεμέλιο. Δεν υπάρχει άλλο όνομα δοσμένο μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ουρανού και γης, δεν υπάρχει. Και ιδιαίτερος πρόσεξε τι χτίζεις. Να χτίζεις με υπακοή, να χτίζεις με πίστη, να χτίζεις με αγάπη, να χτίζεις με υπομονή. Αυτά είναι χρυσάφια, ασήμια, λίθη πολύτιμη. Να χτίζεις με ταπείνωση, με φροντίδα, με δοξολογία. Με όλα αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά που μας διδάσκει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίω, ας χτίζουμε αδελφοί μου. Αμήν.